Επεκτείνεται το σύστημα φωτοεπισήμανσης στην επαρχία Λεμεσού με τη λειτουργία σταθερών καμερών σε ακόμη μία διασταύρωση στο οδικό δίκτυο της πόλης. Από αύριο θα ανάβουν τα φλάσ των καμερών στη διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Αγίας Φυλάξεως. Όπως βλέπουμε και στον χάρτη, θα τεθούν σε λειτουργία και οι τρεις σταθερές κάμερες στη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση. Ανεβάζοντας από αύριο τον συνολικό αριθμό των ενεργών σταθερών καμερών ανά το Παγκύπριο στις 90. Το σύστημα φωτοεπισήμανσης εντοπίζει αυτόματα και καταγράφει τις παραβιάσεις της γραμμής στάσης, της διασταυρώσης, του κόκκινου στα φωτατροχέας και της ταχύτητας. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων μιας παραβίασης μέσω των φωτογραφιών εντοπίζονται και καταγγέλλονται παραβιάσεις όπως η μη χρήση κράνους, η χρήση κινητού και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος τροχέας, στους τελευταίους μήνες παρατηρείται σταδιακή πτώση των παραβάσεων. Τον Μαΐο του 2024 είχαν καταγραφεί από τις κάμερες 20.466 καταγγελίες πολιτών για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, ενώ τον Αύγουστο που μας πέρασε καταγράφηκαν 12.326. Καθοδική πορεία έχουν και οι καταγγελίες που αφορούν την ταχύτητα. Σχεδόν 32.000 καταγράφηκαν το Μάιο και 22.763 τον Αύγουστο. Στις 8.957 ήταν οι καταγγελίες για παραβίαση της άσπρης γραμμής τον Μάιο του 2024 και 4.507 τον Αύγουστο. Σταδιακό ο κόσμος συμμορφώνεται, παρακολουθεί, βλέπει, προσέχει. Από την αρχή του χρόνου μέχρι και το τέλος Αυγούστου έγιναν 158.000 καταγγελίες, με τις 95.000 να βρίσκονται σε διαδικασία επίδοσης. 63.000 έχουν επιδοθεί και από αυτές πληρώθηκαν οι 54.000, ενώ απλήρωτα παραμένουν 9.000 εξώδικα. Το συμπέρασμα μας είναι ότι τα εξώδικα πρόστιμα πληρώνονται από την πλειοψηφία των πολιτών, γεγονός που φανερώνει ότι η παράληψη παραλαβής των συστημένων εγγράφων από μια μερίδα πολιτών αποτελεί επιλογή η οποία δεν συνδέεται απαραίτητα με την αδυναμία πληρωμής. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της τροχέας, υπολογίζεται πως κατά μέσο όρο καταγγέλλονται 1.700 πολίτες την ημέρα, τόσο από τις σταθερές όσο και από τις κινητές κάμερες.